Φετβατζίδης. Μια χρονιά με τα πάνω και τα κάτω του για τον νεαρό Άσο. Βρέθηκε βασικό σε κάποια παιχνίδια. Άργησε να βγει. Τον Τάνο του μπροστά. Ανέβει ο Κατσουράνης για βοήθεια. Το γέμισμα ωραίο. Γκολ από τον Φετβατζίδη. Απλό γκολ στο 8ο λεπτό που ηρεμεί τα πράγματα και μας δίνει πολύ γρήγορα το προβάδισμα σε μια πάρα πολύ καλή επίθεση. Τρεις πάσες, άνοιξε η άμυνα, ήρθε ο Φετβατζίδης, Ελλάδα Μάλτα 1-0. Και ο Σάντος ήρεμας και ικανοποιημένος. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Σπυρόπουλου από την άμυνα. Όταν έχει φτάσει η φάση η Νονίνης, ανεβαίνει ο Κατσουράνης, του βγάζει ωραία την Παλωνίνης, έρχεται μόνο στο πέναλτι ο Φετβατζίδης γιατί έχει πάρει παίκτη μαζί του. Εδώ και πάλι μπάλα. Καραγκούνης ωραία, η κεφαλιά 2-0, εδώ μετράει. Εδώ είμαστε στο 2-0 με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δεμπούτο και γκολ για τον μικρό. 2-0 για την ελληνική ομάδα. Ένα λεπτό μετά τον γκολ του Σαλπικίδη που δεν το μέτρησε, επαναλαμβάνω, σωστά ο Πολωνός διαιτητής. Ωραίο φάουλ του Καραγκούνη. Ο Παπαδόπουλος πήρε πολύ καλή τοποθέτηση μες στην άμυνα των Μαλτέζων και κάνει το 2-0. Πάμε λίγο στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Ασφαλώς και υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στον πάγκο, όχι μόνο για την εθνική βαλδιομηδία, γιατί σκόραρε ένας παίκτης που κάνει τεμπούτο, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έρχεται τώρα εδώ μπροστά στον πάγκο. Αγκαλιάζει τον Μάκη Γερμανίδη, τον φροντιστή της εθνικής ομάδας. Και φυσικά όλοι στον πάγκο δίνουν συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ωραία εκτέλεση από την εθνική ομάδα. Αυτό θέλαμε, δύο γκολ. Δείξω ότι υπάρχουν και αυτοί επιθετικά. Εδώ η μπάλα τους κάνει τα χατήρια, υπάρχει κίνδυνος εδώ και το 2-1 γίνεται. Και αυτή τη φορά μετράει τον γκολ τους από το μιτσούτ. Είπαμε, θέλουν να δείξουν ότι υπάρχουν και αυτοί επιθετικά, τους έκανε και το χατήρι μπάλα σε δύο φάσεις. Βρέθηκαν απέναντι από τον Κωνσταντόπουλο. Με εντύπωση πως δεν υπάρχει offside εδώ. Για να δούμε. Ξεκινάει η προσπάθεια. Οι τρίπλες από τον Μπαχάντα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε εδώ υπάρχει τίποτα. Ο Μιτσούτ καλύπτεται την ώρα που βγαίνει μπάλα. Είναι η ίδια ευθεία με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Το ξαναδούμε τον γκολ, αλλά όπως φάνηκε από το γυμνό μάτι, έτσι φαίνεται και από το πρώτο replay, δεν υπάρχει offside. Κανονικό γκολ. Κινήσεις, το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Κωνσταντόπουλου που έδειξε να ευνηδιάζεται. Ωραία ο Νίνης, Σαλπικίδης τώρα. Αλλά για να γυρίσει την μπάλα δεν υπάρχει κανείς εκεί. Διώχνουν την μπάλα, να το κολλήσει το Φετβατζίδης, 3-1. Ο Φετβατζίδης κάνει το 3-1 και τελειώνει και το παιχνίδι και ηρεμεί και η κατάσταση πάλι, γιατί είχε αρχίσει μια έντονη γκρίνια στην εξέδρα. Τρεις πάσες πάλι για να φτάσεις και να κόψει την άμυνά τους στα δύο. Μπάλα πήγε από τον Νίνη στο Σαλπικίδη, πήγε να γυρίσει, κανείς δεν υπήρχε εκεί. Βοηθάει ότι ο Χοκ χάνει μια εύκολη μπάλα.